Πάμε σε έναν ακόμη υποψήφιο περιφερειάρχη στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Μιλάμε για τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, που είναι και μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλημέρα σας, κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Πρωτούλη, είστε υποψήφιος της Λαϊκής Εσπείρωσης στην περιφέρεια Αττικής και θέλω να σας ρωτήσω ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης που θα αναλάβει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Είναι και οι ίδιες οι προτεραιότητες που έχει βάλει η ζωή. Ναι. Μετά από 100 νεκρούς στην Ανατολική Αττική, 24 στη Μάνδρα, τεράστιες καταστροφές στη Δυτική Αθήνα, στον Πειραιά, τεράστια προβλήματα στα σχολεία που καταγράφονται κάθε μέρα με τους οβάδες που πέφτουν, τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην αντιπλημμυρική, αντιπυρική θωράκιση της χώρας, τον αντισεισμικό έλεγχο που δεν υπάρχει, τεράστια προβλήματα που υπάρχουν με την ανυπαρξία, επί της ουσίας τη σχεδιασμένη ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων, και αυτή η ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδιασμού σημαίνει ότι θα επιβληθεί ο σχεδιασμός των μεγαλοεργολάβων, των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στο φαγοπότι της διαχείρισης των απορριμμάτων. Κατά συνέπεια, βλέπετε όλα αυτά τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή των εργαζομένων, με την ασφιχτική ζωή σε μια μεγαλούπολη που ζούμε, και προστίθονται πάνω στην ανεργία, πάνω στη φτώχεια, στους χαμηλούς μισθούς, στα 300 ευρώ με τα οποία πληρώνονται τα παιδιά. Και μάλιστα είδατε και τις προηγούμενες μέρες έχουμε και τους διευθυντές που καλούν αυτά τα παιδιά που πληρώνται με 300 ευρώ να χαμογελάνε. Διαμορφώνεται ένα σφιχτικό περιβάλλον για το οποίο η τοπική διοίκηση και οι εκλεγμένοι στην τοπική διοίκηση δεν μπορούν να σφυρούν αδιάφορα. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν τους ανήξερους, δεν μπορούν να κάνουν ότι δεν είναι η αρμοδιότητά τους. Και ποια είναι η αρμοδιότητά τους, αν δεν είναι η ζωή των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, όλου του κόσμου, σε αυτή την τεράστια πόλη. Τι μπορεί να κάνει η Περιφέρεια Αττικής για αυτά τα θέματα, δεν είναι θέματα κεντρικής κυβέρνησης αυτά? Κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, βεβαίως. Ναι. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, καταρχήν όλα τα θέματα είναι ζητήματα πολιτικής. Βεβαίως, δεν είναι. Σε αυτό συμφωνούμε, βεβαίως. Δεν είναι ζητήματα που αφορούν κάτι έξω από τη σφαίρα της κοινωνικής δράσης. Είναι ζητήματα πολιτικής. Κατά συνέπεια, και αυτές οι εκλογές, όπως και οι βουλευτικές, οι ευρωεκλογές που είναι μαζί, θα γίνουν με τις τοπικές εκλογές, με δημοτικές, περιφερειακές, θα γίνουν και ευρωεκλογές. Πιθανά να έχουμε και βουλευτικές κάπου εκεί κοντά, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα. Γνωρίζετε κι εσείς τη φιλολογία που αναπτύσσεται. Κατά συνέπεια, είναι μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή, τι θα επιλέξουμε για την επόμενη μέρα. Ασφαλώς, από άποψη αρμοδιοτήτων, αρκετά από αυτά έχουν να κάνουν με την κεντρική κυβέρνηση. Όμως υπάρχει και ένα παράδειγμα. Υπάρχει το παράδειγμα των 5 δήμων, στους οποίους δήμους εκλέχτηκαν κομμουνιστές δήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια, το 2014. Είναι η Πάτρα, είναι η Πετρούπολη, είναι το Χαϊδάρι, είναι η Καρία, είναι η Κεσαριανή. Αυτοί οι δήμοι έδωσαν το στίγμα πώς μπορεί να είναι ένας δήμαρχος αγωνιστής, ένας δήμαρχος που πιέζει, που διεκδικεί, και όχι ένας δήμαρχος που υπηρετεί χωρίς δεύτερη σκέψη την κυβερνητική πολιτική, που υπηρετεί το πέρασμα των επιχειρηματικών συμφερόντων από αρμοδιότητες της τοπικής διοίκησης, που εκχωρεί αρμοδιότητες σε εργολάβους και σε εταιρείες, χωρίς να μπαίνει καθόλου στη διαδικασία ενημέρωση του λαού, κινητοποίηση του λαού και πολύ περισσότερο διεκδίκηση επίλυσης όλων αυτών των ζωτικών προβλημάτων. Αυτό το παράδειγμα των 5 δημάρχων έχει έρθει η ώρα να πολλαπλασιαστεί. Γιατί να μην είναι 6, 7, 10, 15 αυτοί οι δήμαρχοι που να είναι μαζί με το λαό, μαζί με τους αγώνες του, μαζί με τους συλλόγους των εργαζομένων και τα σωματεία τους, μαζί με τους ανθρώπους που υποφέρουν και διεκδικούν, αλλά να είναι απέναντί τους. Εμείς θέλουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους εκλεγμένους. Αυτό είναι το παράδειγμα που θέλουμε να δώσουμε και για τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Αττικής. Δηλαδή θέλουμε να δώσουμε το παράδειγμα εκλεγμένων που πρωτοστατούν
στην επίλυση των προβλημάτων και δεν πρωτοστατούν στην εφαρμογή των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων. Στην πρώτη απάντηση αναφερθήκατε, που δώσατε, αναφερθήκατε στους 100 νεκρούς στο Μάτι και στους 24 νεκρούς της Μάνδρας. Πρόσφατα δηλώσατε ότι η κυρία Δούρου έχει την κύρια πολιτική ευθύνη για τις καταστροφές από φωτιές και πλημμύρες. Θεωρείτε ότι η σημερινή περιφερειάρχη θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, ειδικά μετά από αυτού τους νεκρούς που είπαμε, αλλά και τις ποινικές δίωξεις που ασκήθηκαν εναντίον της? Κοιτάξτε, το είδα γιατί το ζήτησαν, ναι, άλλα κόμματα, αλλά από εσάς δεν το είδα. Ναι, το ζητάνε άλλα κόμματα και το ζητάνε και άλλες παρατάξεις. Ναι. Είναι μια βολική αντιπαράθεση για να κρυφτεί το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα της ανυπαρξίας υποδομών και της αντιλαϊκής πολιτικής που έχετε κυλοποιηθεί και σε αυτό το ζήτημα. Τι επομένως πρέπει να κρυφτεί? Πρέπει να κρυφτεί από αυτές τις δυνάμεις που συμφωνούν στην ουσία αυτής της πολιτικής και την υλοποιούν διαχρονικά. Πρέπει να κρυφτεί ότι τη στιγμή που δίνονται εκατομμύρια σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους, αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Αττικής δίνονται εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια δόθηκαν για την ανάπλαση του Φαλυρικού Όρμου. Θα πει κανένας να μην αναπλαστεί ο Φαλυρικός Όρμος. Δεν αναπλαστεί, αλλά 150 εκατομμύρια, το μισό αποθεματικό της περιφέρειας, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα από το ζήτημα των υποδομών. Δίνονται. Θεωρείτε ότι είναι λάθος προτεραιότητα από ό,τι αντιλαμβάνομαι? 20 εκατομμύρια σε μία ΠΑΕ, 7 εκατομμύρια σε μία δεύτερη ΠΑΕ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όχι φυσικά του λαού, όχι φυσικά των παιδιών μας για να πάνε να αθληθούν, αλλά των ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών. Δηλαδή σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους δίνονται εκατομμύρια. Σε αυτή την πολιτική συμφωνούν. Και έτσι βρίσκουν μια βολική αντιπαράθεση, δηλαδή να προσωποποιούν τις ευθύνες και να γίνεται τον μπαλάκι των ευθυνών ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην περιφέρεια, ή πολύ περισσότερο να αναδεικνύεται σαν στοιχείο αυτής της κατάστασης η περιβόητη ανικανότητα. Μπορεί να υπάρχει και τέτοια. Εμείς δεν την αμφισβητούμε ότι μπορεί να είναι και στοιχείο ανικανότητας. Όμως το κύριο ποιο είναι? Είναι η πολιτική που εφαρμόζεται, υλοποιείται, με την οποία ταυτίζονται. Δηλαδή στο συγκεκριμένο θέμα. Για την αντιπυρική θωράκιση, για την αντιπλημμυρική προστασία, για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για την πολιτική που εφαρμόζεται, για τα τρία μνημόνια, ας το πούμε έτσι. Ποια είναι η διαφορά του κύριου Πατούλη, του κύριου Σγουρού, της κυρίας Δούρου? Να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές η κυρία Δούρου έλεγε ότι ψηφίστε μένα για να σκίσω το μνημόνιο στην Αττική. Χαρακτήριζε τον κύριο Σγουρό μνημονιακό. Λοιπόν, το κόμμα του κύριου Πατούλη, τη Νέα Δημοκρατία, που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Πατούλης, επίσης μνημονιακό κόμμα, έλεγε καταψηφίστε τους μνημονιακούς, και τώρα έχουν βρεθεί όλοι μαζί και οι τρεις, όχι μόνο γενικά να στηρίζουν τα τρία μνημόνια, εν πολλής μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να ψηφίζουν μαζί και τους ίδιους προϋπολογισμούς. Πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει ότι οι πρώτοι προϋπολογισμοί στην περιφέρεια της Αττικής ψηφίζονταν από κοινού από αυτές τις δυνάμεις. Κατά συνέπεια, για να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν από αυτή την πολιτική, η οποία πλέον αρχίζει και αφήνει θύματα πίσω της, αυτή η πολιτική, είναι φωνική, δολοφονική αυτή η πολιτική, παίζουν το γνωστό παιχνίδι των ευθυνών, ποιος στέει περισσότερο, ποιος έχει περισσότερες ευθύνες. Για μας, όσοι υπηρετούν αυτή την πολιτική είναι υπεύθυνοι. Ασφαλώς αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνει σε τίποτα την πολιτική ευθύνη που έχει η κυρία Δούρου για τις μεγάλες καταστροφές, γιατί επισημαίνουμε και το εξής θέμα. Ότι όχι μόνο εφάρμοσε την ίδια πολιτική, αλλά είχαν φτάσει στο σημείο, ιδιαίτερα τούτη εδώ, πριν ακόμα τις καταστροφές, να οργανώνουν φιέστες και αντί να ενεργοποιούν τον κόσμο, να τον κινητοποιούν για να λυθούν ζητήματα, να επισημαίνουν τον κίνδυνο, τον καθησύχαζαν κιόλας ότι είναι σε άριστη κατάσταση οι υπηρεσίες, ότι είναι σε άριστη κατάσταση το προσωπικό, ότι είναι επαρκής η χρηματοδότηση που δίνονται, ότι έχουν επαρθεί τα κατάλληλα μέτρα και μετά από μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες πνιγόμασταν ή νικηγόμασταν. Μάλιστα. Κύριε Πρωτούλη, την περασμένη εβδομάδα, κατά τη συνάντησή σας με εργαζόμενους στο Δήμο Ζωγράφου, κατηγορήσατε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ότι είναι στρατηγική τους επιλογή να μεγαλώσει η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, παρατασιούχοι, οκταμηνίτες, κοινοφελίτες και ό,τι καθεξής. Γι' αυτό και απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ κατά τη συνταγματική αναθεώρηση για να αλλάξει το άρθρο 103 που απαγορεύει τη μονιμοποίηση συμβασιούχων. Θεωρείτε ότι πρέπει να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι των ΟΤΑ και του Δημοσίου? Είναι αυτή η άποψή σας? Δηλαδή, ας πούμε, αύριο, αν υποθέσουμε ότι ήσασταν Περιφερειάρχης Αττικής, ό,τι συμβασιούχοι υπάρχουν στην περιφέρεια αλλά και στους δήμους της ευθύνης σας, θα έπρεπε να μονιμοποιηθούν? Ας γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Ναι.
Σήμερα ήμασταν στο μαξιστόσιο της Παλίνης περιοδία. Α, μάλιστα. 6 και 4 το πρωί. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε στο Ζωγράφο, αύριο θα πάμε στην Πετρούπολη. Δεν θα αφήσουμε κανένα χώρο που να μην πάμε. Δεν πάμε για πρώτη φορά, οι εργαζόμενοι μας ξέρουν, έχουμε ξαναπάει στους αγώνες τους και θα ξαναπάμε. Ρωτάμε τους διευθυντές των υπηρεσιών. Ρωτάμε τον διευθυντή υπηρεσίας στο μαξιστάσιο. Όλους τους διευθυντές. Του λέμε, αν φύγουν από εδώ πέρα οι συμβασιούχοι, οι παρατασιούχοι, τα οχτάμινα κοινοφελούς του ΟΕΔ, τα οχτάμινα κοινοφελούς του ΑΣΕΠ και μια σειρά ειδικότητες, ξέρετε, αρχίζει και γίνεται σλόγγαν, μπαίνει σε ένα μαξιστάσιο και σου λένε οι εργαζόμενοι, αυτοί είναι κοινοφελίτες, αυτοί είναι παρατασιούχοι, αυτοί είναι 3K από αυτόν τον περιβόητο διαγωνισμό που ακόμα δεν έχουν προσληφθεί οι εργαζόμενοι. Και όσοι έχουν προσληφθεί είναι με προσωρινή απασχόληση. Μιλάμε για ένα έσχος δηλαδή. Και βλέπεις ένα απορριμματοφόρο πάνω να είναι ο οδηγός, ο συνοδηγός και δύο πίσω από το απορριμματοφόρο και να είναι όλες οι θέσεις εργασίας διαφορετικές. Το απορριμματοφόρο. Ρωτάμε εμείς το διευθυντή. Λέμε, αν φύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι, βγαίνει το έργο. Μας λένε όλοι με μια φωνή, δεν μπορούν να βγάλουν ούτε ένα απορριμματοφόρο. Πηγαίνουμε στο πράσινο. Λέμε, αν φύγουν τα κοινοφελή προγράμματα, φύγουν οι παρατασιούχοι, οι συμβασιούχοι, μπορούν να κλαδευτούν τα δέντρα, μπορούν να συντηρηθούν οι πλατείες, μπορούν να ομορφύνουν οι πόλεις. Λέει, δεν μπορούν να βγάλουν ούτε ένα συνεργείο, μας λένε οι διευθυντές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κατά συνέπεια, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από το να πει να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους που ήδη δουλεύουν, χωρίς αυτούς δεν μπορούν να καθαριστούν οι πόλεις, δεν μπορούν να συντηρηθούν οι κήποι, δεν μπορούν να συντηρηθούν οι πλατείες, δεν μπορούν να μαζευτούν τα σκουπίδια από τους δρόμους. Αυτοί οι εργαζόμενοι από συμβάσεις ορισμένου χρόνου να δοθεί το δικαίωμα να γίνουν συμβάσεις ορίστου χρόνου. Όλοι οι εργαζόμενοι που διεκδικούν δικαστικά, δηλαδή έχουν μπει σε μια διαδικασία χρονοβόρα, πολυέξοδη και με αμφίβολο αποτέλεσμα να διεκδικήσουν εκεί τη δουλειά τους, τους απαντούν όλοι οι υπουργοί ότι καλά τα λέτε εσείς, αλλά εμένα με περιορίζει το Σύνταγμα, με βάση το άρθρο 103 δεν μπορώ να κάνω τη σύμβαση ορισμένου χρόνου αορίστου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τώρα που έγινε τη συνταγματική αναθεώρηση, πήρε την πρόταση των σωματείων και την κατέθεσε. Και είπε, παιδιά, αλλάξτε αυτό το άρθρο να μπορούν οι εργαζόμενοι να μπουν στη δουλειά. Ήθελε 50 βουλευτές για να μπει στη διαδικασία συζήτησης. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξέρουν οι εργαζόμενοι, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι φασίστες της Χρυσής Αυγής στήριξαν αυτή την πρόταση. Γιατί θέλουν όχι μόνο να επικρατήσει η ευελιξία και αυτό το χάος, η εργασιακή ζούγκλα μέσα στα μαξιστάσια στις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά να τα πούμε και καθαρά τα πράγματα. Θέλουν φιλέτο την επόμενη μέρα αυτά τα τμήματα να ιδιωτικοποιηθούν. Γιατί χωρίς εργαζόμενους, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρξει καθαριότητα. Άρα, σε αυτό βάζετε και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει. Φυσικά, τα πρακτικά είναι εκεί. Mm-hmm. Τα πρακτικά είναι εκεί. Μάλιστα. Και είναι, δεν αφισβητούνται από κανέναν. Αυτή την πρόταση δεν τη στήριξε κανένας άλλος εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ήταν η πρόταση, να θυμίσουμε, των σωματείων των εργαζομένων που καταδίθηκε και με συλλαλητήριο την προηγούμενη Πέμπτη, ενώ είχε λήξει, ας το πούμε έτσι, αυτή η διαδικασία, όμως οι εργαζόμενοι κάναν και συλλαλητήριο για να τη δημοσιοποιήσουν, δεν τη στήριξε κανένας, που φανερώνει την πρόθεσή τους όχι μόνο να επεκταθεί η ευελιξία, αλλά το λέμε και καθαρά, την πρόθεσή τους να ιδιωτικοποιηθεί κομμάτι-κομμάτι και έτσι και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με άθλιους μισθούς και οι υπηρεσίες να είναι πολύ πιο ακριβές και πολύ χειρότερες. Μάλιστα. Κύριε Πρωτούλη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προεκλογική σας εκστρατεία και εδώ θα είμαστε να ξανασυζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την 26η Μαΐου που έχουμε τον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.